αιτίας και γιατί θεωρείτε ότι θα πρέπει οι δημότες της συμπρωτεύουσας να επιλέξουν εσάς και όχι έναν εκ των δύο άλλων συνυποψηφίων σας. Ναι. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να επιλέξουν εμένα παρά οποιονδήποτε από τους άλλους δύο, διότι και οι δύο, και ο λενινιστής Ανδρέας Χρήστου. Κύριε Αριστίδου, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Θα συνεχίσουμε το διάλογο μας προφανώς. Θέλω να αποφύγουμε όμως οποιουσδήποτε χαρακτηρισμούς, πρώτον για να κρατήσουμε ένα επίπεδο στη συζήτησή μας και δεύτερον διότι δεν είναι εδώ οι ίδιοι να υπερασπιστούν εαυτούς. Έχουμε φιλοξενούμενο εσάς για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, σε αντιδιαστολή με τις απόψεις βεβαίως των ανθυποψηφίων σας, χωρίς όμως χαρακτηρισμούς και επιθέσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν λόγω της απουσίας τους. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε. Μα ο κύριος Ανδρέας Χρήστου είναι περήφανος που είναι λενινιστής, δεν το αρνήθηκε ποτέ. Ναι, θα μπορούσε να το πει ο ίδιος αυτό. Δεν χρειάζεται να το λέτε εσείς. Τι σημασία αν έχει. Ωραία. Θέλουμε να ακούσουμε το όραμά σας για την Λεμεσό, κύριε Αριστείδη. Σας λέω, η διαφορά μου με αυτούς τους δύο, με τον Ανδρέα Χρήστου και με τον υπουργό του Δημήτρη Χριστόφια, Νίκον Νικολαίδη, είναι ότι και οι δύο μέχρι σήμερα έχουν πάρει από την πατρίδα σε μισθούς, επιδόματα, αφορολόγητα και στο μέλλον συντάξεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ενώ προέρχονται από δύο κόμματα τα οποία συνέβαλαν στην οικονομική καταστροφή της Κύπρου ψηφίζοντας για το 1,8 δις, τα 1.800 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, και στη συνέχεια για τα 6 δις, τα 6.000 εκατομμύρια ευρώ, και πρόσφατα για τα 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κλάπηκαν από τον λαό και δόθηκαν σε τραπεζίτες, οι οποίοι τους διαγράφουν τα κομματικά αλλά και προσωπικά χρέη. Συγγνώμη κύριε Αριστείδου, θέλω να, με όλο το σεβασμό, θέλω να σέβεστε και εσείς αυτά που έχουμε συνεννοηθεί. Αυτή η αναφορά ότι τους διαγράφουν προσωπικά δάνεια, αντιλαμβάνεστε ότι ενέχει ποινικά κολάσιμες πράξεις και ως σταθμός οφείλουμε να πούμε ότι δεν τις υιοθετούμε αυτές τις αναφορές και ότι δεν μπορείτε να προβαίνετε σε αυτές τις αναφορές χωρίς να υπάρχουν και οι ανάλογες αποδείξεις. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω, θέλω να ακούσω το δικό σας όραμα για τη Δημαρχία της Λεμεσού και γιατί ο συνδημότης σας, ο Λεμεσανός, να επιλέξει εσάς αντί τους άλλους δύο ανθυποψηφίους σας. Μα δημοσιεύτηκαν, κύριε Κυριακό, αν δεν κάνω λάθος, στην εφημερίδα Φιλελεύθερος τα ονόματα πολιτικών των οποίων τα προσωπικά χρέη διαγράφηκαν από τις τράπεζες. Κύριε Αριστείδου, εδώ δεν είναι ο Φιλελεύθερος, εδώ είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΥΓΜΑ. Δεν υιοθετούμε κανενός το δημοσίευμα χωρίς εμείς οι ίδιοι να έχουμε τις αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν, χωρίς να έχω οτιδήποτε με τους συναδέλφους στο Φιλελεύθερο και να αμφισβητώ την εγκυρότητα της είδησης. Παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη και περιοριστείτε στο δικό σας όραμα για τη Δημαρχία της Λεμεσού. Εδώ και τρία λεπτά περιμένω να ακούσω και οι τηλεθεατές μας τι εσείς θα αλλάξετε στη Λεμεσό εάν ο Δημότης της Λεμεσού σας δώσει την εντολή. Καταρχάς δεσμεύομαι ότι δεν θα παίρνω μισθό, διότι θεωρώ όλους όσους παίρνουν μισθούς, επιδόματα, αφορολόγητα, συντάξεις, κλέφτες. Δεύτερον, θα προσφέρω έναν οικόπεδο το οποίο πριν την οικονομική καταστροφή την οποία προκάλεσε το δίδυμο Χριστόφια Αναστασιάδη πουλούσα στην τιμή των 500.000 ευρώ. Τα κέρδη τα οποία θα προκύψουν από την πώληση αυτού του οικοπέδου θα χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση μέρους του χρέους του Δήμου Λεμεσού το οποίο δημιούργησαν προηγούμενοι δήμαρχοι βολεύοντας τους δικούς τους ανθρώπους σε αχρίαστες θέσεις. Πρόσφατα έχω καταγγείλει τον σημερινό δήμαρχο Ανδρέα Χρήστου ότι βόλεψε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού 5 κοπέλες, 3 του ΑΚΕΛ και 2 του Συναγερμού, οι οποίες πληρώνονται χωρίς ουσιαστικά να εργάζονται. Το τρίτο που θα κάνω, θα προσλάβω και θα πληρώνω με δικά μου χρήματα
κάποιον ο οποίος έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, ούτως ώστε να συγκυρίσει τα οικονομικά του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος είναι ο πιο υπερχρεωμένος Δήμος στην Κύπρο. Θα καλέσω επίσης τον Γενικό Ελεκτή κύριο Οδυσσέαν Μιχαηλίδη να έλθει στο Δημαρχείο Λεμεσού για όσον καιρό χρειαστεί και να ψάξει για σκάνδαλα που συνέβηκαν στο Δήμο Λεμεσού. Τώρα, όσον αφορά κάποια για τα οποία δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω να κάνω, χωρίς να δεσμεύομαι όμως ότι θα το κατορθώσω, είναι το εξής. Θα προσπαθήσω να καθαρίσω τη Λεμεσό από τους εμπόρους ναρκωτικών, αυτά τα καθάρματα, τα κύριε οποία... Αριστίδου, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσετε την τηλεοπτική σας παρουσία και αναλαμβάνω την ευθύνη, αν συνεχίσετε να λέτε τέτοιες εκφράσεις στον αέρα, να διακόψω τη σύνδεση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εμένα προσωπικά. Δεν μιλάμε ούτε για καθάρματα ούτε για κλέφτες δημοσίως, χωρίς να έχουμε τις αποδείξεις που να αποδεικνύουν τις εκφράσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε. Μα μιλώ γενικά για τους εμπόρους ναρκωτικών. Εάν δεν είναι καθάρματα και κτίνη, τι άλλο είναι? Αν θέλετε να με διακόψετε, διακόψετε με. Εσείς διαφωνείτε ότι αυτά τα ανθρωπόμορφα πλάσματα τα οποία δηλητηριάζουν την νεολαία και καταστρέφουν την κοινωνία, ότι δεν είναι κτίνη, ότι δεν είναι καθάρματα? Μπορεί να έχω πολύ πιο έντονες απόψεις από σας, κύριε Αριστίδου. Δεν είναι θέμα προσωπικής εκτίμησης, είναι θέμα επίπεδου τηλεοπτικής συζήτησης. Θεωρείτε ότι η Λεμεσός αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με χρήστες ναρκωτικών ουσιών? Ασφαλέστατα. Φίλος μου, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο Λεμεσού, μου είπε ότι τους τελευταίους 2 μήνες, 7 ή 8 τουλάχιστον άτομα μεταφέρθηκαν νεκροί στο ψυγείο του νοσοκομείου Λεμεσού λόγω χρήσης ηρωίνης. Είναι ένα πρόβλημα όντως που αν καταγράφεται χρήση άμεσης αντιμετώπισης. Σε θέματα υποδομών για τη Λεμεσό, η οποία κατά κοινή παραδοχή είναι από τους δήμους που τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη, τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξετε, κύριε Αριστίδου? Είναι η ίδια η ανάπτυξη την οποία παρουσίαζε το κράτος και οδήγησε τελικά στην οικονομική καταστροφή. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι επίπλαστη η ανάπτυξη, με δανεικά? Ο Δήμος Λεμεσού, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πιο υπερχρεωμένος Δήμος στην Κύπρο, χρωστά κάπου 54 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά, κύριε Κυριάκο? Κύριος Χαραλάμπους, Χρήστος Χαραλάμπους, κύριε. Κύριε Χαραλάμπους, ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα? Έργα μπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε. Αλλά πώς γίνεται η απόσβεση των χρεών? Θα τα πληρώσει ο κύριος Χρήστου με δικά του χρήματα ή οι προηγούμενοι δήμαρχοι για όσα έργα έκαναν? Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο των Δήμων, νομίζω. Ασφαλέστατα. Είστε υπέρ της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Αριστίδου? Βεβαίως και είμαι υπέρ της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπό ποια μορφή? Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Σε περίπτωση που εκλεγώ δήμαρχος Λεμεσού, αυτοί που θα αναλαμβάνουν τις διάφορες θέσεις στο Δημαρχείο Λεμεσού θα είναι οι φτωχότεροι συμπολίτες μας. Επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τον Δήμαρχον, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλη του Γραφείου Ευημερίας θα αποφασίζουν για το ποιοι είναι οι φτωχότεροι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα καλύπτουν είτε τις θέσεις των οδοκαθαριστών είτε τις θέσεις των γραφιάδων. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή η κομματοκρατία, να βολεύω 3 το ΑΚΕΛ στη βιβλιοθήκη και 2 του συναγερμού για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εάν και οι 5 φτωχότεροι συμπολίτες μας είναι του ΑΚΕΛ, θα διορίζονται και οι 5 και ας είναι του ΑΚΕΛ. Εάν και οι 5 είναι του συναγερμού, θα διορίζονται και οι 5 και ας είναι του συναγερμού. Εάν και οι 5 δεν ανήκουν σε κανέναν κόμμα, θα διορίζονται και οι 5 και ας χτυπιούνται πάνω κάτω τα κόμματα. Μάλιστα.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Αριστίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.